Κατά σχεδόν 30 ποσοστιαίες μονάδες υποχώρησε η κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα το σχετικό ποσοστό φτάνει μεσοσταθμικά το 28% για την υπηρετική και την νησιωτική χώρα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα πρατήρια της Μαγνησίας. Μεσοσταθμικά για όλο το καλοκαίρι η μείωση είναι γύρω στο 28%. Για το μήνα Ιούνιο είχαμε 18% στην επιρροτική Ελλάδα και 50% στα νησιά, με αποκορύφωμα την Κρήτη που είχε φτάσει η μείωση στο 60%. Για τον Ιούλιο είχαμε μείωση στην επιρροτική Ελλάδα γύρω στο 14% και στα νησιά 30%. Και για τον Αύγουστο είναι η μείωση στην επιρροτική Ελλάδα γύρω στο 7% και στα νησιά είναι γύρω στο 18%. Σε αντίθεση με άλλους νομούς, οι τζίροι στα πρατήρια της Μαγνησίας κινήθηκαν σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κατά τη φετινή θερινή περίοδο. Στις περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου, είναι ακόμα πιο μεγαλύτερα τα νούμερα. Εδώ ευτυχώς στο δικό μας νομό δεν είχαμε τόσο μεγάλες απώλειες. Και αυτό γιατί αντισταθμίστηκε με θεσσαλικό τουρισμό και εγχώριο. Παρ' όλα αυτά η χρονιά δεν μπορεί να σωθεί από ένα μήνα τον Αύγουστο που είχαμε κίνηση, όταν όλη η καλοκαιρινή σεζόν της χώρας είναι γύρω στους 6 μήνες. Σε ό,τι αφορά στις τιμές των υγρών καυσίμων, το τελευταίο δίμηνο παρουσιάζουν σταθεροποίηση, με τη μέση τιμή πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης στη Μαγνησία να διαμορφώνεται γύρω στο 1,40 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί, καθώς έχει σταθεροποιηθεί και η προσφορά και η ζήτηση. Και ίσως και το επόμενο διάστημα λίγο έχουμε και μια μικρή πτώση των τιμών, καθώς είδαμε ότι έπεσε η τιμή του βαρελιού διεθνούς κάτω από τα 40 δολάρια, σήμερα είναι στα 39. Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Μαγνησίας δεν κρύβει τον προβληματισμό της για την κατάσταση στον κλάδο που εκπροσωπεί το φετινό χειμώνα. Όταν η καλοκαιρινή σεζόν δεν πήγε καλά, δεν ανοίξαν ξενοδοχεία, χάθηκαν χιλιάδες θέσεις ανεργίας, δεν μπορούμε να ευελπιστούμε για έναν καλό χειμώνα. Που δεν θα έρθει η σωροή χρημάτων από εργαζομένους που δούλευαν στον τουριστικό τομέα.